Υπάρχει λοιπόν στον αέρα το πρόγραμμα Δημιουργό του Υπουργείου, που είναι μια χρηματοδότηση περίπου στα 187.000 ευρώ από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, που αφορά δράσεις πολιτισμού και περιβάλλοντος, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από συλλόγους περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου του 2019. Αυτές οι χρηματοδοτήσεις ανέρχονται περίπου στα 3.000 ευρώ σε κάθε σύλλογο ή φορέα που θα επιλεγεί για να κάνει αυτές τις δράσεις, και περίπου στα 5.000 ευρώ αν αυτές οι δράσεις είναι διασυνοριακές, δηλαδή θα γίνουν σε συνεργασία με κάποιον φορέα από γειτονική χώρα. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο κανονικά λήγει στις 17 Μαΐου, δηλαδή την Παρασκευή, αλλά επειδή οι σύλλογοι και οι φορείς μαζί ζήτησαν κάποιες παρατάσεις, γιατί δυστυχώς λόγω εκλογών τα μέσα δεν ασχολούνται με αυτά, αλλά ασχολούνται με τις εκλογές κυρίως της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο κόσμος δεν το γνώριζε. Θα δώσουμε τη δυνατότητα περίπου μιας εβδομάδας παράταση, θα το ανακοινώσω και αυτό την Παρασκευή. Το δεύτερο πρόγραμμα που ανοίγουμε είναι το πρόγραμμα με τον διακριτικό τίτλο «Παράγω», το οποίο θα ανοίξουμε και αυτό την Παρασκευή στις 17 Μαΐου σε μια παρουσίαση που θα γίνει στον προαύλιο χώρο του Υπουργείου. Θα χρησιμοποιήσουμε το Υπουργείο, θα ανοίξουμε πάλι το Υπουργείο στους φορείς και στους συλλόγους να έρθουν να ακούσουν για αυτό το πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που αφορά τοπικά την ανάδειξη και την προστασία τοπικών προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης, όπου θα χρηματοδοτήσουμε συνεταιρισμούς, φορείς, κινσέπ που ασχολούνται με τοπικά προϊόντα, ώστε να φτιάξουν τους φακέλους τους για να πάρουν τους... να χαρακτηρίσουν τα προϊόντα ως ομογεωγραφική ονομασία προέλευση και ούτω καθεξής. Δηλαδή, χρηματοδοτούμε αυτή την προσπάθεια από τέτοιους συλλόγους ή από συνεταιρισμούς ή από κινσέπ. Αυτό το πρόγραμμα, ακόμα επειδή δεν το έχουμε ολοκληρώσει, θα το παρουσιάσουμε την Παρασκευή. Θα ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, από το Δευτέρα, Σάββατο, παίζουν λίγο αυτά, θα σηκωθεί και αυτό στον αέρα και θα έχει μια διάρκεια, απλά επειδή λείπω από το Υπουργείο, όλα αυτά σχεδιάζονται, εγώ θα το παρουσιάσω την Παρασκευή, δεν ξέρω ακριβώς τους χρόνους όπως ξέρω για το Δημιουργό. Ξεκινάει όμως την Παρασκευή με την παρουσίασή του, είναι ένα νέο πρόγραμμα και αυτό, και νομίζω ότι ο στόχος του Υπουργείου είναι να προσπαθήσουμε να στηρίξουμε την πολιτιστική παράδοση, την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και τα τοπικά προϊόντα, και αυτό είναι μια μικρή βοήθεια, μια μικρή προσπάθεια προς ανθρώπους οι οποίοι μένουν στις περιοχές τους, ζουν σε αυτές και προσπαθούν με κάθε μέσο και κάθε τρόπο να στηρίξουν τον τόπο τους και να στηρίξουν την περιοχή τους. Άρα εμείς με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μας το ζητάνε. Τα προηγούμενα χρόνια που δεν υπήρχαν πρωτοσέλιδα για τους υπουργούς αποκαλυπτικών ρεπορτάζ, αυτά γινόντουσαν κάτω από το τραπέζι και πίσω από τις κλειστές πόρτες. Εμείς επιλέγουμε άλλο τρόπο και άλλο μέσο. Επιλέγουμε με απόλυτη διαφάνεια, επιλέγουμε με μέσο προγραμμάτων να στηρίξουμε αυτούς τους φορείς, να στηρίξουμε αυτούς τους συλλόγους για να πραγματοποιήσουν το έργο τους, και όχι με κριτήρια κομματικής επιλογής, αλλά πραγματικά με κριτήρια με απόλυτη διαφάνεια, με κριτήρια που μπορεί ο καθένας να τα ψάξει και να τα βρει και να δει ποιοι έχουν επιλεγεί και ποιοι κόπηκαν και για ποιους λόγους κόπηκαν. Άρα, επειδή μου δίνετε δυνατότητα να απαντήσω, γιατί κάθε φορά έρχομαι να απολογούμε ότι μοιράζουμε λεφτά. Δεν μοιράζουμε λεφτά. Ενισχύουμε πραγματικά ανθρώπους οι οποίοι πραγματοποιούν δράσεις. Ενισχύουμε ανθρώπους και φορείς οι οποίοι κάνουν πράγματα στην περιοχή τους, και το κάνουμε με απόλυτη καθαρότητα και με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες τέτοιου είδους δράσεων.